Αλέξης, Ανδρώνης, θα γίνει το λάθος, Πανταζής. Για να δούμε τώρα στην αντεπίθεση, θα γίνει το σούτα από τον Σεργιάτη, πάλι θα περάσει out. Τελέστηκε το corner. Θα γίνει το σούτ από κοντά, θα μπλοκάρει ο Ρακόπουλος. Να λοιπόν πολύ καλή στιγμή για τον Τέλο Άγρα. Σέντρα σούτ, περάσει από όλους την μπάλα, θα καταλήξει out. Τελέστηκε το φάουλ από τον Τρίψα. Θα διώξουν οι παίκτες του Φαρέ. Για να δούμε τώρα η ομάδα του Μιχάλη Φασουλή που θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Ωραία προσπάθεια από τον Δουρούμι, ο οποίος θέλει να δοκιμάσει το σούτ. Θα πέσει ο Καλογερόπουλος και θα διώξει την μπάλα. Εκτελέστη το φάουλο από τον Τρίψα. Από όλους θα περάσει η μπάλα. Δεν μπόρεσε κανείς να πάρει την κεφαλιά εκεί. Ο Διακομής πιέζει την, να πάρει την μπάλα. Δεν θα την διεκδικήσει. Θα μπλοκάρει εδώ ο Ρακόπουλος του σούτ του Διακομή. Εκτελέστη το φάουλ. Κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out πάνω από το ριζόντιο δοκάρι του Καλογερόπουλου. Ο Άγρας που πιέζει να πετύχει κάποιο κόλλο. Ωραία το σούτ που έγινε από τον Παπαθεοδόρου. Η μπάλα θα διώξει ο Ρακόπουλος. Θα γίνει το γέμισμα από τον Τζανετέ. Η μπάλα θα περάσει out. Κότσης, Τρίψας. Ωραία ενέργεια. Θα περάσει από τον Σεργιάτο. Θα βγάλει τον Διακομή. Τρίψατε στην περιοχή. Σε θέση ο Σάιτ όμως. Για τον τώρα ο Δουρούμης. Συνεχίζει ωραία ο Δουρούμης, θα περάσει από τον αντίπαλό του. Δομική ενέργεια από τον Δουρούμη, θα βγάλει αριστερά. Συνεχίζεται η φάση, για τον τώρα από κοντά. Το σούτι μπάλα σαν δίθηκε από τον Σαματελόπουλο το γκολ. 1-0 λοιπόν στο 70 λεπτό για την ομάδα του Φαρέ, θα ανοίξει το σκορ. Ο Σταματελόπουλος λοιπόν μέσα από την περιοχή μεσού θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Καλογερόπουλου για το 1-0. Γρήγορα πάλι στην αντιπίθεση να φύγει η ομάδα του Φαρέ. Ωραία ατομική ενέργεια, ξεδιπλώνεται πανέμορφα η γηπεδούχος ομάδα. Από κοντά μεγάλη κλασική ευκαιρία που χάνεται για το 2-0. Εκτελέστηκε το φάλο τον Ανδρώνη. Προσπαθεί εκεί ο Ρακόπουλος να μπλοκάρει την μπάλα και να την όπως το περιμέναμε. Απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα που ήξερε τι παίζει με στο γήπεδο, ήξερε τι ζητάει, το γνωρίζαμε αυτό. Ανταποκριθήκαμε όμως, είχαμε κάποιο άγχος στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, θεωρώ ότι αν κάπου ήταν να πάει το παιχνίδι, ήταν σε εμάς. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες ακόμη. Αλλά συγχαρητήρια και στα παιδιά και των δύο ομάδων, γιατί παρόλο που όποιες αψιμαχίες πάνω στην μπάλα είχε, έγινε μέσα σε απόλυτα αθλητικά πλαίσια. Και όπως είδατε και εσείς, τα παιδιά φύγανε αγκαλιασμένοι από το γήπεδο. Ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα, θεωρείτε? Θεωρώ ότι κλασική ευκαιρία δεν είχε η άλλη ομάδα. Κάποια στιγμένα που πήρανε, κάποια θεωρώ ότι δόθησαν και πολύ εύκολα. Με εκείνα απειλήσανε, αλλά τα διαχειριστήκαμε καλά. Παλέψαν τα παιδιά. Δυστυχώς χάσαμε δύο παίχτες που δεν ξέρουμε τώρα στο ελληπές ρόστερ που έχουμε. Δεν είναι ιδιαίτερα γεμάτο το ρόστερ της ομάδας. Θα δούμε τώρα πόσο σημαντικό είναι το χτύπημα του Διαμαντή, του Ψηλού και του Βαγγέλη του Διαμαντή. Βέβαια θα είναι τράβημα γιατί δεν είχε μπει και αυτός με πλήρες και σωστό ζέσταμα. Και θα δούμε τώρα μέσα στη βδομάδα κατά πόσο μπορούν την επόμενη αγωνιστική.